Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παρουσίασε αυτή τη βδομάδα σε κεντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο τα νέα κύπελα Ευρώπη, όπω αυτά θα διεξάγονται με το νέο του φορμάτ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ξεκινώντα δηλαδή από το 2024-2025. Πλέον, στις φάσεις των ομίλων των τριών διοργανώσεων, Champions, Europa και Conference League, θα συμμετέχουν 108 ομάδες έναντι 96 που ίσχυε μέχρι φέτος. Κάθε ομάδα στο Champions League και στο Europa League θα αγωνίζεται στη φάση των ομίλων με 8 αντιπάλους, 4 εντός και 4 εκτός και θα μπορεί να παίζει με ομάδες από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας, συγκεκριμένα με 2 από τις 8 ομάδες. Αντίστοιχα τα παιχνίδια στο Conference League θα είναι 6 στη φάση των ομίλων. Για την ακρίβεια ο Όμιλος θα είναι 1 και η βαθμολογία ενία, ενώ καταργείται το κριτήριο τα μεταξύ του αποτελέσματα. Οι διοργανώσει δεν συνδέονται, κάτι που σημαίνει ότι οι ομάδε που φεύγουν από το Champions League και δεν προχωράνε σε αυτό, δεν πηγαίνουν στο Europa League. Θεσπίζονται πλέον οι αποκλειστικέ εβδομάδε για την κάθε διοργάνωση, ενώ η φάση των ομίλων και στι τρει διοργανώσει θα έχει ολοκληρωθεί στι 30 Ιανουαρίου του 2025. Οι πρώτε 8 ομάδε τη τελική βαθμολογία, όταν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων, θα προκριθούν απευθεία στη φάση των 16. Ενώ οι ομάδε που θα τερματίσουν από τι θέσει 9 ω 24 προκρίνονται στα knockout playoff, με έπαθλο εκεί την πρόκριση για του 16. Πλέον περισσότερε χώρε εκπροσωπούνται στη φάση των ομίλων, 37 minimum έναντι 34 που ήταν ο αντίστοιχο αριθμό μέχρι τώρα. Με βάση το νέο φορμάτ υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο μέχρι την τελευταία αγωνιστική των ομίλων να σημειωθεί τέλο ότι οι ομάδε που θα τερματίσουν πρώτη και δεύτερη στη συνολική βαθμολογία στη φάση των ομίλων θα μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό της διοργάνωσης.